Έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Χατζησεφαστό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, καταρχήν συγχαρητήρια για την εξαιρετική πορεία της ομάδας σου, η οποία θα ήταν πρώτη αν δεν είχατε αυτή την τιμωρία. Ευχαριστώ, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ναι, σίγουρα αυτό μας χαροποιεί. Εντάξει, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε το αν. Το έχουμε αποβάλει εμείς στο μείον 6 πλέον. Κοιτάζουμε τη συνέχεια. Πάντως μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός, Γιάννη, ότι μετά την τιμωρία βγάλετε αντίδραση. Δηλαδή κάποια άλλη ομάδα μπορεί να απογοητευόταν. Εσείς παρουσιαστήκατε πεισμωμένοι και έχετε κάνει μεγάλες νίκες στα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, αυτό να ξέρετε έχει πολλούς παραμέτρους. Έχει παραμέτρους με την ιδιοσυγκρασία των ποδοσφαιριστών, του χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών. Έχει παράμετρο την διοίκηση που είναι κοντά στην ομάδα. Έχει παράμετρο το προπονητικό κομμάτι που είμαστε όλοι δίπλα από τα παιδιά και προσπαθούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό το ενδεχομένως ψυχολογικό μειονέκτημα. Και βέβαια έχει να κάνει και με το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί το αγωνιστικό είναι αυτό που μετράει. Μία νίκη σε πάει παρακάτω και συνεχίζεις. Αν μπορείς αυτό να το συνδυάσεις και με τη δεύτερη και με τη τρίτη νίκη όπως το έχουμε συνδυάσει τώρα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας. Είναι σίγουρα και έργο και προπονητή, γιατί η ομάδα άλλαξε σημαντικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εσύ είσαι νέος στην ομάδα, φέτος ανέλαβες τον πόρο και έχεις καταφέρει να δημιουργήσει μια πολύ αξιόμαχη ομάδα και, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από αυτές που πάνε για το πρωτάθλημα. Καταρχήν είναι κάτι που είναι αφορά όλους. Αφορά ποδοσφαιριστές, διοίκηση, γιατί η ομάδα δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και παίκτες, είναι η διοίκηση. Σίγουρα είναι πολύ χαμηλό το μπάτζετ. Σίγουρα μιλάμε για μια ομάδα εντελώς διαφορετική από την περσινή και σε ένα πρωτάθλημα εντελώς διαφορετικό. Αλλά είχαμε σημαντικά στοιχεία από πέρσι. Είχαμε ποδοσφαιριστές, βέβαια, εγώ με τα πιο πολλά παιδιά έχω συνεργαστεί και στην Δαμάστα, στον ΠΟΑ κτλ. Κρατήσαμε το βασικό κορμό και μέσα από αυτό το βασικό κορμό εκεί χτίσαμε την πιο νεανική ομάδα με νέους παίκτες. Φανταστείτε ότι η ομάδα έχει 11 μικρούς ηλικιακά και νομίζω ότι το καλό για μας ήταν ότι είχαμε όλο το χρόνο, γιατί αν θυμάστε καλά ήρθε μεγάλο διάστημα προετοιμασίας, 4 μήνες περίπου, να μπορούμε να φτιαχτούμε και να δείξουμε αυτό που μπορούμε να βγάλουμε τώρα. Σας βοήθησε δηλαδή αυτή η μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημά σας. Ναι, έτσι, για να δεθεί η ομάδα και να παρουσιάσει. Ακριβώς, ναι. Συγγνώμη λίγο. Μας βοήθησε αυτό το γιατί ήταν, όπως είπα, Στέλιο μου, είναι καινούργια ομάδα. Είναι νέα ομάδα. Μπορεί ο κορμός να είναι, αλλά ο κάθε προπονητής θέλει να περνάει και τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι μόνο οι παίκτες τα πρόσωπα. Γιατί μπορεί τα πρόσωπα, κάποια πρόσωπα να είναι τα ίδια ή ο βασικός κορμός να είναι οι ίδιοι, αλλά η φιλοσοφία είναι εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι στις Αρχάνες. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι δεν ξεκίνησε καλά για εσάς. Δεχτήκατε τον γκολ, είχατε την αποβολή, αλλά βγάλατε ψυχή, όπως και στο προηγούμενο που κάνατε, νομίζω, την ανατροπή της χρονιάς με το Μοσχάτο που χάνατε στο Μαρτινέκο με 3-0 και κερδίσατε τελικά με 4-3. Αν μου επιτρέψετε να σε διορθώσω λίγο. Και στο πιο προηγούμενο και με τον Αλμυρό ήταν η πρώτη ανατροπή και ο Αλμυρός είχε προηγηθεί. Απλά αυτή με το Μοσχάτο ήταν η ανατροπή της χρονιάς. Αυτή με το Μοσχάτο ήταν κάτι το οποίο ήταν, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι μας έδωσε μεγάλη δύναμη. Αλλά για να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, όπως είναι με τον Γιούφτα, παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εννοείται ότι είμαστε το χαμηλότερο μπάτζετ από τα χαμηλότερα μπάτζετ της κατηγορίας, αλλά νομίζω στις 4 γραμμές τώρα που ξεκινάει ο αγώνας, και αυτό το είδαμε βέβαια και στο Μουντιάλ, ότι δεν υπήρχαν κάποιοι φαβοροί που είχαμε όλοι μας στο μυαλό μας ότι μπορούν να πάνε σε τελικές φάσεις ή να προχωρήσουν. Δεν προχώρησαν. Οπότε μιλάμε ότι όταν παίζουμε στον αγωνιστικό χώρο στις 4 γραμμές, δεν παίζουν τα μπάτζετ.
Παίζουν άλλα πράγματα. Παίζουν τακτικές, παίζουν η ψυχή, παίζουν οι ποδοσφαιριστές, παίζουν οι προπονητές, παίζουν άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι και σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ο Γιώτας ήταν λίγο καλύτερος, έχασε μία-δύο ευκαιρίες καλές που μπορούσε να είχε προηγηθεί. Μετά το 1-0 νομίζω ότι δεν μας έκανε κάποια ιδιαίτερη φάση. Εγώ το συνηθίζω βέβαια και στα παιχνίδια με τις μειχτές, αλλά και στο πιο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και σε αυτό, αν δω κάτι ότι που δεν μου αρέσει, να κάνω μια γρήγορη αλλαγή. Έκανα μια γρήγορη αλλαγή στο δεν, δεν το συνηθίζουν πολλοί προπονητές αυτό, Γιάννη. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το αφορά τον καθένα. Εγώ εμένα δεν είναι κάτι που το οποίο θα μπορώ να περιμένω να δεχτώ γκολ ή να χάσω το παιχνίδι ή να μου δημιουργήσω αντίπαλος φάσεις για να αν δω κάτι ότι δεν μου πάει και τα λοιπά, γιατί ο παίκτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πατάει με το κουμπάκι και μπορεί να παίζει πάντα καλά. Εννοείται ότι θα έρθει η κακιά του μέρα, όπως και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο είχε μια κακιά μέρα ο συγκεκριμένος προσφαιριστής, ο Ουσούνογλου, που είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός προσφαιριστής, τον άλλαξα, μπήκε ένα άλλο παιδί. Το και στο 30, νομίζω τον άλλαξε στο 30, στο ημίωρο του. Το 30, ναι. Ναι. Και έβαλε και γκολ ο Γοροσδάνης. Είχε γυρίσει στο παιδί να βάλει τον γκολ, να ισοπαρίσουμε και να πάμε στα αποδυτήρια με το 1-1, βέβαια με μία παίκτη. Που εντάξει, δεν θα κρίνω τώρα αν ήταν η σωστή κόκκινη κάρτα, δεν θα πούμε για τους διαιτητές. Αν ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα, γιατί είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα ουσιαστικά, αν μιλάμε εμείς. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν καθαρά στο αμυντικό κομμάτι και να μπορούμε να πάμε με αντεπιθέσεις εμείς. Αν θυμάμαι καλά, ένα-δύο σουτ είχε ο Γιούχτας έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλάμε. Νομίζω είμαστε καλωστημένοι τακτικά στο αμυντικό κομμάτι και τελικά σε μια αντεπίθεση βέβαια και τον πέναλτι που έχω να πω και για τον Ζαφίρι, τον τερματοφύλακα, ένα παιδί που για μένα αν είχε λίγο 5-6 πόντους παραπάνω θα έπαιζε σε μεγάλη κατηγορία, γιατί κακά τα ψέματα του έλειπε λίγο το ύψος. Είναι ένα καταξιωμένο παιδί, πολύ καταξιωμένος τερματοφύλακας, έπιασε τον πέναλτι. Και του αξίζει και τα συγχαρτήρια στον γκολ το δεύτερο να παίξει γρήγορα τον Μέμο, να βγει στην αντεπίθεση, να κερδίσουμε το δικό μας πέναλτι και να προηγηθούμε τελικά 2-1 όπως έλεξε στο παιχνίδι. Ο στόχος της ομάδας ποιος είναι τελικά, Γιάννη? Ο στόχος της ομάδας και δεν αλλάζει αυτό, Στέλιο μου, είναι να σωθεί η κατηγορία γρήγορα. Αλλά για να γίνει αυτό, και το λέω πραγματικά να ξέρω τι λέω, πρέπει να γίνουν και κάποιες μεταγραφές. Ήδη μας αποχαιρέτησε ο Ζουνόγλου, ένα παιδί που για επαγγελματικούς λόγους θα πάει στην πατρίδα του, το σεβαστήκαμε και έφυγε. Θα πρέπει να αναπληρωθούν κάποια κενά σε αυτό το παίκτη και ενδεχομένως και σε κάποια άλλα παιδιά. Είναι να σωθεί κατηγορία, δεν αποκλίνουμε κάτι από αυτό. Αν σωθούμε γρήγορα, είναι ό,τι καλύτερο για μας. Αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός. Γενικά για το πρωτάθλημα φαίνεται ότι είναι πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα στον πέμπτο όμιλο. Κοίτα, ήταν 7η αγωνιστική. Αν πούμε ότι μια ομάδα ήταν φαβορή, ας πούμε ότι είχε κάνει 3-7, 21 βαθμούς, 21 πόντους. Ναι. Και έχει 14. Είμαστε 15, αν είμαστε πρώτοι εμείς. Ας το πρωτάθλημα αγωνιστικά. Ναι, μπράβο, ναι, αγωνιστικά. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ο πρώτος να χάνει από τον τελευταίο και κάποιοι τελευταίοι να κερδίζουν τον πρώτο. Οπότε σημαίνει ότι είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αμφίροπο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, ποιοι θα πέσουν. Αν εξαιρέσουμε λίγο εντός εισαγωγικών, και το λέω με πολύ μεγάλη δυσκολία αυτό, για τον Άγιο Ιερόθεο, ίσως είναι μια ομάδα, ίσως λέω, και να μην παρεξηγηθώ, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπετε, ας πούμε, το τυμπάκι που είναι λίγο πιο χαμηλά, να κερδίζει τον Αλμυρό 3-0. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Είναι όλοι κοντά είμαστε. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί ούτε για την στοναπή κατηγορία ούτε στον απάντητο πρωτάθλημα. Και πέφτουν και αρκετές ομάδες. Δηλαδή ο Όμιλος έχει 14, πέφτουν οι 5. Σωστά. Πέφτουν οι 5 ομάδες από τις 14 και ο χειρότερος εκτός. Ναι. Από τους 5 ομίλους. Από τους 5 ομίλους. Οπότε σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα συμβεί πάλι. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να τραυματίσεις και πάνω από τη ζώνη και να είσαι ο χειρότερος εκτός και να πες. Ναι. Έχεις ξεχωρίσει κάποια ομάδα έτσι από
Πού να λες ότι πραγματικά αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Πραγματικά έλεγα λίγες εβδομάδες πριν. Να πω πριν, Γιάννη, που κάτι που σε ενδιαφέρει, Αγία Παρασκευή Εθνικός ημίχρονο 2-0. Αγία Παρασκευή Εθνικός 2-0. Ημίχρονο. Ναι, συνέχισε. Αυτό καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Γιατί όταν εμείς στην πρώτη αγωνιστική είχαμε την Αγία Παρασκευή, λέγανε εντάξει, Αγία Παρασκευή. Και όμως η Αγία Παρασκευή, βλέπετε, έχει 8 και 3, θα πάει 11 βαθμούς. Βλέπετε τι συμβαίνει. Και μετά το τρίποντο το δικό μας που πήραν λόγω της έμφασης, για να είμαστε αντικειμενικοί, σωστά τα παιδιά, η έμφαση ήταν σωστά, σωστή ήταν η έμφαση, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έχουμε καμιά ένσταση εμείς πάνω σε αυτό. Απλώς ήταν μια προσεξία του συλλόγου. Γίνονται λάθη παντού. Αυτό γίνονται λάθη παντού. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που αφορά τη διοίκηση. Και έχει γίνει τώρα. Το θέμα είναι να μην επαναληφθεί και έχει γίνει. Και ήταν κρίμα για τους βαθμούς που πήρατε με πολύ μόχθο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, σίγουρα μας αφήνει μια πικρία αυτό. Αλλά εντάξει, εμείς μπορούμε να το ξεπεράσουμε και νομίζω ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και με τη βοήθεια της τύχης, όλα αυτά, γιατί χρειάζονται όλα αυτά. Και στο ποδόσφαιρο γενικά χρειάζεται όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, με 9 βαθμούς τώρα το έχουμε ξεπεράσει. Το έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ. Αυτό που σε ρώτησα για αν κάποια ομάδα έτσι έχει ξεχωρίσει, έχει εντυπωσιάσει. Ναι, μάλιστα. Αν πριν με ρωτήσεις πριν 2-3 εβδομάδες, θα σου έλεγα και λόγω καθαρά λόγω budget, γιατί δεν έχω παίξει με όλες τις ομάδες για να δω το τι γίνεται. Θεωρούσα ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν από τα φαβορί. Ο Αλμυρός ήταν από τα φαβορί, όπως και η Μαρκό. Τώρα, με τον Άρη Πετρούπολης που έχουμε παίξει εμείς και χάσαμε πολύ άδικα στην έδρα του, ή με το Φωστήρα που έχουμε παίξει και έχουμε χάσει πάλι πολύ άδικα στην έδρα του, θα πω ότι μπράβο στα παιδιά, για μένα με παραξενεύει ότι βρίσκονται εκεί υψηλά, αλλά μπράβο τους, αν αξίζουν, μακάρι και να το πάντα, παιδιά, δεν ξέρω τι στόχους έχουν. Αλλά σαν budget, γιατί αυτό βλέπω εγώ τώρα, δεν έχω παίξει με όλες τις ομάδες, βλέπω ότι το Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Αλμυρός και η Μαρκό, νομίζω ότι ήταν από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούσαν. Αλλά βλέπετε το τι γίνεται βαθμολογικά. Εσείς τώρα θα κάνετε καλά Χριστούγεννα με τέτοιες συνήθειες που κάνετε το τελευταίο διάστημα και με ανατροπές. Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει μετά τα φώτα, 8 Ιανουαρίου. 8 και παίζετε με Κερατσίνη στο Ματινέκο. Το πρόγραμμα του Αλμυρού, παίζουμε με Κερατσίνη. Θα είναι τα πιο ωραία Χριστούγεννα. Λέγαμε τόσα χρόνια λέγαμε να βγάλουμε την παρέλαση προπονητές, τώρα βγάλουμε τα Χριστούγεννα προπονητές. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την ωραία κουβέντα που είχαμε. Και ακόμη περισσότερες νίκες. Τώρα δεν ξέρω αν τις θέλεις με ανατροπές ή πιο άνετες για να μην καρδιοχτυπάτε. Όχι, δεν θέλω με ανατροπές. Θέλω αν είναι άνετες. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να αυτή η ομάδα να σωθεί, γιατί αξίζει. Παλεύουν πολλοί άνθρωποι γύρω από αυτήν την ομάδα. Παλεύει και ένας πρόεδρος ο οποίος είναι πορωμένος με τον πόρο. Αγαπάει υπερβολικά τον πόρο. Αγαπάει υπερβολικά τον πόρο. Και όχι μόνο την ομάδα, νομίζω και την περιοχή. Ναι, εννοείται. Και είναι πραγματικά από το κοινότυπο στέλνει ότι είναι μια οικογένεια ο πόρος. Και αυτό μας βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Και χαίρομαι που κι εγώ είμαι προπονητής αυτή την ομάδα. Εύχομαι και εγώ καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, υγεία, ειδικά στα παιδιά να μην έχουν τραυματισμούς, γιατί ακούμε συνέχεια για χιαστούς, για πολλά πράγματα. Οπότε λοιπόν, μακάρι να η χρονιά η νέα να μην έχει πολλούς τραυματισμούς στα παιδιά και στις οικογένειές τους, υγεία και αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και αγάπη, Γιάννη. Να είσαι καλά.